πολιτικό σκηνικό έτσι όπως διαμορφώνεται. Καταρχάς με τον Θόδωρο Καράογλου, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στη Β' Θεσσαλονίκης, πρώην υπουργό. Κύριε Καράογλου, καλή σας μέρα από το FM 100. Πώς είστε, τι κάνετε? Καλημέρα, καλημέρα κύριε Κοντουγουλίδη, σε εσάς, συνεργάτες, στους φίλους ακροατές. Δόξα τω Θεώ, είμαι καλά και άκουσα με ενδιαφέρον τώρα αυτά που προφανώς σας είπε ο κύριος Μουντζής, τον οποίο τον εκτιμώ και θεωρώ ότι είναι ένας σοβαρός και πολίτης και συγγραφέας, έτσι βεβαίως που γνωρίζει και κάποια πράγματα παραπάνω. Βέβαια, εγώ ενημέρωση που έχω είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν τον Μάιο, στα μέσα Μαΐου οι πρώτες και ως τα τέλη Ιουνίου, αρχές Ιουλίου οι δεύτερες. Εν πάση περιπτώσει, πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι θα γίνουν στο τέλος της θητείας, είτε αυτό είναι Μάιος, είτε είναι Ιούλιος, είναι τέλος θητείας. Άρα, εσείς λέτε ότι υπάρχει το σενάριο να πάμε σε εκλογές πριν τις πανελλαδικές τις πρώτες και μετά το Πάσχα, μέσα Μαΐου. Αυτό είναι το σενάριο, το οποίο είναι κατά τη γνώμη μου το πιο βάσιμο. Μου έχει πει ο Πρωθυπουργός σε άσχετο χρόνο ότι οι εκλογές θα γίνουν το Μάιο του 2023. Η προκήρυξη θα γίνει μετά το Πάσχα, το Πάσχα είναι 16 Απριλίου. Άρα λοιπόν παίζουν δύο ημερομηνίες. Αν οι εκλογές προκηρυχθούν 17, 18, 19, 20 Απριλίου, προλαβαίνουμε το 14. Δίνω λίγες πιθανότητες αυτό. Το πιο πιθανό σενάριο για μένα είναι να έχουμε εκλογές Κυριακή 21 Μαΐου, ανήμερα των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, οι πρώτες εκλογές. Να υπάρχει το ενδιάμεσο κενό, να μην υπάρχει πίεση για να μπορούν να γίνουν με άνεση πανελλαδικές εξετάσεις το πρώτο 15ημέρο του Ιουνίου και τέλος Ιουνίου ή αρχές Ιουλίου να γίνουν οι δεύτερες που θα αναδείξουν και πάλι τη Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα και πιθανότατα με αυτοδύναμη κυβέρνηση. Άρα λέτε το 2 Ιουλίου ή το 9 Ιουλίου θα είναι για τις δεύτερες εκλογές και όχι για τις πρώτες. Για τις δεύτερες, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, πώς είστε τόσο σίγουροι ότι θα είναι η Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη κυβέρνηση, και σας το ρωτώ αυτό ευθέως, με δεδομένο ότι ακόμα δεν έχουν καταγραφεί στις δημοσκοπήσεις τα συμπεράσματα του κόσμου, τις διαπιστώσεις της κοινωνίας από το τελευταίο θέμα των υποκλοπών, αλλά με ένα τέτοιο τοξικό κλίμα, με κάθε Σαββατοκύριακο αποκαλύψεις, καταγγελίες, νέα ονόματα που φαίνεται, που καταγγέλλονται ότι παρακολουθούνταν, και με ένα σκηνικό τοξικό, δεν ξέρω, ας το πούμε, ποια είναι η δική σας αίσθηση. Αυτή περνάει καταρχάς στην κοινωνία από όλα αυτά, και αν πώς αντιμετωπίσει η κυβέρνηση το μείζον θέμα το οποίο έχει ανακύψει. Να σας πω. Καταρχήν, ξέρετε ότι είμαι ένας βουλευτής που είμαι ιδιαίτερα κινητικός και αλωνίζω τον νομό συνεχώς και κάνω και διάφορες δράσεις. Έρχομαι άμεσα σε επικοινωνία με τους πολίτες, δεν περιμένω κάποιους μεσάζοντες και συζητάω μαζί τους τα προβλήματα. Κάνω συνεχώς διάφορες εκδηλώσεις, είτε μεγάλες είτε μικρές. Μεγάλη, ας πούμε, έχω αύριο το απόγευμα 6 ώρα στο ξενοδοχείο Φίλιππος στη Χαλκιδόνα, όπου έχω καλεσμένο τον Γιώργο τον Γιουργαντά, τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για να συζητήσουμε τους αγρότες, τους κλινοτρόφους, τους ψαράδες, τους μυδοκαλλιεργητές για το θέμα του πρωτογενούς τομέα και πώς μπορεί να αναπτυχθεί και ποια είναι τα προβλήματά τους και τι μπορούμε να κάνουμε για να τους βοηθήσουμε. Μικρότερες, όπως αυτή που έκανα προχθές την Κυριακή στη Χαλάστρα, μικρότερη όταν λέμε μια συγκέντρωση 150 ατόμων, που είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε για διάφορα ζητήματα και για το πρωτογενή τομέα αλλά και γενικότερα άλλα. Η αίσθηση λοιπόν που έχω είναι ότι οι πολίτες προσβλέπουν με εμπιστοσύνη και με σιγουριά στη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Είναι το ισχυρό μας χαρτί ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Λοιπόν, θεωρώ λοιπόν ότι αυτό δεν αντιστρέφεται. Άλλωστε το δείχνουν και όλες οι δημοσκοπήσεις 41 μήνες μετά από τις εκλογές της 7ης Ιουλίου του 19. Και έχοντας περάσει του Χριστού τα πάθη, έχοντας αντιμετωπίσει προσπάθεια χιλιάδων λαθρομεταναστών να εισβάλλουν στη χώρα μας, κορονοϊό, ελληνοτουρκική κρίση που ειδικά το καλοκαίρι του 20 έφτασε 3-4 φορές τα πρόθυρα του θερμού επεισοδίου, έχοντας αντιμετωπίσει ενεργειακή κρίση, έχοντας αντιμετωπίσει οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, όλα τα είδαμε, όλα τα είδαμε, πληθωριστική πίεση που δημιουργήθηκε εξαιτίας της ενεργειακής κρίσης. Παρ' όλα αυτά προσβλέπουν με εμπιστοσύνη στην Νέα Δημοκρατία και στον Κυριάκο τον Μητσοτάκη και θεωρώ λοιπόν ότι αυτό δεν αντιστρέφεται. Καταλαβαίνω την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ, μια που δεν έχει πολιτικό αφήγημα και που ο κ. Τσίπρας είναι ξεπερασμένο προϊόν και έχει φθαρεί τόσο πολύ στα μάτια της κοινωνίας του ελληνικού λαού μετά τα 4,5 χρόνια καταστροφικής του κυβέρνησης. Καταλαβαίνω ότι προσπαθεί να αλλάξει ατζέντα και να δημιουργήσει ένα τοξικό πολιτικό κλίμα μιλώντας για τις παρακολουθήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά είναι αστείωτες. Σας λέω την Κυριακή.
Κυριακή που ήμουν στη Καλάθρα το απόγευμα 6 ώρα, είχαμε 2 ώρες συγκέντρωση. Ούτε ένας πολίτης βρέθηκε να μου πει τι γίνεται γι' αυτό και ότι τον απασχολεί το πρόβλημα αυτό. Αυτό είναι το τελευταίο που θα τον απασχολούσε. Είναι σενάρια επιστημονικής φαντασίας του γραφικού Βαξεβάνη, ο οποίος εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Και ας μας πει πώς έβγαλε την εφημερίδα ντοκουμέντο, με ποιανού χρήματα κυκλοφόρησε η εφημερίδα αυτή. Γιατί αυτό ακόμη περιμένουμε να ακούσουμε και περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις πάνω στο ζήτημα αυτό. Είναι γνωστά τα 3 εκατομμύρια που δόθηκαν από τον Ρώσο Ολιγάρχη για να κάνει το ΣΥΡΙΖΑ Channel που τελικά δεν θα, ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα ήθελα όμως να μπούμε σε αυτό, δεν διότι δεν θα υπάρχει λοιπόν, απάντηση. Ναι. Η προσπάθεια λοιπόν για τοξικό πολιτικό κλίμα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ δεν θα πετύχει, γιατί εμείς επιμένουμε να συζητάμε πολιτικά και επιμένουμε να συζητάμε για ζητήματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό, όπως είναι ακρίβεια, όπως είναι ενεργειακή κρίση, όπως είναι ελληνοτουρκικές διαφορές και εντάσεις, τέτοια ζητήματα. Και δηλαδή, κύριε Καράγουλου, δεν υπάρχει θέμα έτσι συνταγματικό ελευθεριών προσωπικών δεδομένων με το ζήτημα των παρακολουθήσεων? Κύριε Κοντογουλίδη, δεν κρύβω ότι δεν ξέρω κι εγώ αν εγώ, εσείς, οποιοδήποτε άλλο μπορεί να παρακολουθείτε. Όμως δεν παρακολουθείτε από την κυβέρνηση, δεν παρακολουθείτε από ελληνική υπηρεσία, δεν παρακολουθείτε από τον Κυριάκο το Μητσοτάκη, όπως προσπαθεί με αστείο τρόπο να περάσει την κοινή γνώμη ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης δεν έχει κανένα ζόρι να παρακολουθεί τους υπουργούς του ή τις γυναίκες του ή εμάς τους βουλευτές του ή τη γραμματέα του. Γιατί είναι κυρίαρχος, γιατί δόξα τω Θεώ η Νέα Δημοκρατία πάει καλά και αφού πάει καλά όλοι είμαστε συσπηρωμένοι γύρω από τον πρόεδρό μας τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα εσωτερικής αμφισβήτησης, οτιδήποτε άλλο να πει κάποιος εκ του πονηρού, ναι αλλά ξέρετε παρακολουθεί. Δεν ελέγχει απόλυτα το παιχνίδι. Για ποιο λόγο να παρακολουθεί, ποιον και γιατί. Δεν έχει καμιά λογική αυτό. Άλλωστε, ακόμα και σε αυτές τις αστείες λύσεις που βγάζει ο Βαξεβάνης, το 80% των ονομάτων που υπάρχουν είναι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Είναι βουλευτές, είναι υπουργοί, είναι σύζυγοι βουλευτών υπουργών, είναι οι γραμματέες του κ. Μητσοτάκη. Δεν έχει νόημα και λογική. Δεν αποκλείω βεβαίως να υπάρχουν επιχειρηματικά συμφέροντα ή και πράκτορες ξένων υπηρεσιών που να κάνουν παράνομες παρακολουθήσεις. Αυτό είναι ένα ζήτημα και ένα στοίχημα να το ανακαλύψει η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών και να το ανακαλύψει με την έρευνα που έχει ξεκινήσει ήδη η δικαιοσύνη, έτσι ώστε κάθε κατεργάτης να πάει στον πάγκο του. Και βέβαια θα πρέπει στο σημείο αυτό να τονίσω ότι μας κουνάει το δάχτυλο ο ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο ΣΥΡΙΖΑ, που ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας έχει παραδεχθεί ότι παρακολουθούσε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών στελέχη του υπουργού του Πιτσιόρλα, Λαφαζάνη, Βαλαβάνη. Ο ίδιος παραδέχθηκε στην συνέντευξή του στο ΣΤΑΡ ότι επί διακυβέρνησής του λειτουργούσε στην Ελλάδα το κακόβουλο λογισμικό Πίγκασους και γινόταν παράνομες παρακολουθήσεις. Ο ίδιος, θυμίζω, άλλαξε τον ποινικό κώδικα 5 μέρες πρώτων εκλογών με κατεπήγον νομοσχέδιο, 1 Ιουλίου του 2019, 7 Ιουλίου είχαμε εκλογές, όλοι ξέραν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα χάσει και τι έκανε, τροποποίησε το άρθρο 370 και από κακούργημα τη χρήση παράνομων λογισμικών και παράνομων την έκανε πτέσμα και από 5 χρόνια κατελάχιστο φυλακή την έκανε 10 μέρες φυλακή ή χρηματική ποινή. Όλα αυτά είναι περίεργα και θέλουμε απαντήσεις από το ΣΥΡΙΖΑ, περιμένουμε να δούμε τι θα μας πούν. Ναι. Κάτι ακόμα. Ήσασταν στην Αμερική ως παρατηρητής μαζί με άλλους συναδέλφους σας και θέλω λίγο να μου πείτε τις εντυπώσεις σας από τις αμερικανικές, από τις ενδιάμεσες αμερικανικές εκλογές. Ήταν μια εντυπωσιακή εμπειρία. Έχω πάει ως παρατηρητής με την ιδιότητα μου ως επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας των Οργανισμών Ασφάλειας Συνεργασίας Ευρώπης σε πολλές χώρες, στην Ευρώπη κυρίως όπου γίναν εκλογές. Αλλά οι αμερικανικές εκλογές είναι κάτι διαφορετικό. Πρώτη έτσι παρατήρηση είναι ότι οι εκλογές, και το ξέρουν αυτό όχι μόνο στην Αμερική αλλά και σε άλλες χώρες, παράδειγμα και στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Αγγλία δηλαδή, δεν γίνονται Κυριακές, γίνονται καθημερινές, εργάσιμες. Γιατί θεωρούν ότι με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζουν μεγαλύτερη συμμετοχή των πολιτών. Ειδικά στην Αμερική είναι καθιερωμένη η ημερομηνία των εκλογών, είναι η δεύτερη τρίτη του Νοεμβρίου κάθε 2 ή κάθε 4 χρόνια. Κάθε 2 είναι οι ενδιάμεσες εκλογές όπου ανανεώνεται το 1 τρίτο των μελών της γερουσίας, 100 άτομα έχει γερουσία, για 35 άτομα γινόταν η εκλογή 8 του μηνός, την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη τρίτη, και ψηφίζεται ανάλογα. Προχθές είχαμε, την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε εκλογή και των 435 βουλευτών. Δεύτερη παρατήρηση είναι ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να ψηφίσει κάποιος. Ένας τρόπος είναι επιστολική ψήφος, 15 μέρες πρώτων εκλογών έως και 24 ώρες πρώτων εκλογών. Μπορεί κάποιος πολίτης να ψηφίσει ταχυδρομικά και να στείλει την επιστολή με το ταχυδρομείο. Την ψήφο του με το ταχυδρομείο. Γι' αυτό το λόγο, γιατί πολλές φορές καθυστερούν για τα ταχυδρομεία να πάνε τους φακέλους τους εκλογικούς,
υπάρχει καθυστέρηση και στην οριστική έτσι, ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. Ο δεύτερος τρόπος είναι όταν μπαίνει κάποιος στο εκλογικό τμήμα να ψηφίσει με ηλεκτρονικό τρόπο. Υπάρχουν τρία μεγάλα μηχανήματα, τρεις μεγάλοι υπολογιστές, όπου πηγαίνει ο καθένας, έχει το ηλεκτρονικό ψηφοδέλτιο μπροστά του και ψηφίζει το κόμμα που θέλει και βάζει βεβαίως το σταυρό που θέλει. Ο τρίτος τρόπος είναι ο γνωστός κλασικός και ελληνικός έτσι, τρόπος με το σταύρωμα, όπου η διαφορά είναι ότι δεν σταυρώνει, αλλά υπάρχει ένα κυκλάκι το οποίο μαυρίζει και συνέχεια το ψηφοδέλτιο, αυτό το χειρόγραφο το οποίο έχει ο πολίτης επιλέξει και το κόμμα που θέλει και τον υποψήφιο που θέλει, το πηγαίνει σε ένα μηχάνημα, σε έναν υπολογιστή σκάνερ, έτσι ώστε το περνάει από εκεί το σκανάρι και κατευθείαν μπορεί αυτό να βγάλει και το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν είναι μια διαδικασία εύκολη σχετικά με τον ηλεκτρονικό τρόπο ψηφοφορίας ή με το σκάνερ του, που σκανάρεται το χειροποιεί το ψηφοδέλτιο. Αλλά σας είπα ότι καθυστερούν γιατί υπάρχουν και τα ταχυδρομικά που φέτος ειδικά ξεπεράσαν τα 40 εκατομμύρια. Ήταν ρεκόρ συμμετοχή στην εκλογική διαδικασία των ταχυδρομικών ψηφοδελτίων. Αυτά σε ό,τι αφορά τη διαδικασία. Σε ό,τι αφορά τώρα τα αποτελέσματα, είναι πολύ σημαντικά και για τους δημοκρατικούς, αλλά κυρίως και για τα συμφέροντα της Ελλάδας, που μας ενδιαφέρουν περισσότερο. Σε ό,τι αφορά τους δημοκρατικούς, είναι μία από τις λίγες φορές που σταθήκαν σε ενδιάμεσες εκλογές το κυβερνών κόμμα, στάθηκε με αξιοπρέπεια, γιατί και κράτησε τη γερουσία, γιατί αυτή τη στιγμή είναι 50-49 και κρεμεί μια επαναληπτική εκλογή που θα γίνει 3η-6 Δεκεμβρίου για την πολιτεία της Τζόρτζια, ποιος από τους δύο θα αναδειχθεί γερουσιαστής, ο Δημοκρατικός ή ο Ρεπουμπλικάνος. Αλλά ανεξαρτήτως του αποτελέσματος, ακόμη και αν κερδίσει ο Ρεπουμπλικάνος, πάει 50-50, αλλά με τη διπλή ψήφο της Προέδρου της Γερουσίας και Αντιπροέδρου των ΗΠΑ, της κυρίας Καμάλα Χάρης, στην ουσία εξασφαλίζουν την πλειοψηφία στη γερουσία, που είναι το σημαντικότερο νομοθετικό σώμα των ΗΠΑ, οι Δημοκρατικοί. Σε ό,τι αφορά την Βουλή, όπου όταν πήγαμε το κλίμα που επικρατούσε είναι ότι το κόκκινο κύμα, οι Ρεπουμπλικάνοι έχουν κόκκινο το επίσημο χρώμα τους, ενώ οι Δημοκρατικοί έχουν το μπλε. Ότι το κόκκινο κύμα θα σαρώσει, τελικά δεν σάρωσε. Στη γερουσία είπαμε ότι την πλειοψηφία την κρατήσαν οι Δημοκρατικοί. Στην Βουλή κερδίσαν οριακά, 220 έδρες πήραν οι Ρεπουμπλικάνοι, 215 οι Δημοκρατικοί, αλλά όπως είναι γνωστό στην Αμερική δεν υπάρχει η απριόρι κομματική συμφωνία του βουλευτή με το κόμμα του, γιατί ανάλογα με τα συμφέροντα της περιοχής του, της χώρας, την προσωπική του εκτίμηση, υπάρχει ελευθερία και το δικαίωμα να ψηφίσει ό,τι θέλει ο καθένας. Άρα είναι μια πλειοψηφία πολύ σχετική. Εν πάση περιπτώσει, αυτά σε ό,τι αφορά το αμερικάνικο σύστημα, που θεωρώ, τους Αμερικάνους, που θεωρώ ότι βγήκε ενισχυμένο το Δημοκρατικό Κόμμα, γιατί κράτησε και αποδείχθηκε στην προεκλογική μάχη ότι το ισχυρό χαρτί του Δημοκρατικού Κόμματος παραμένει ακόμη ο πρώην πρόεδρος Ομπάμα, ο οποίος αλώνησε όλη την Αμερική, όλες τις ΗΠΑ, έδωσε αγώνες, γιατί και η ηλικία του πρόεδρου Biden είναι τέτοια που δεν το επιτρέπει να κινηθεί πολύ εύκολα. Λοιπόν, και πέτυχε να κρατηθεί το Δημοκρατικό Κόμμα. Σε ό,τι αφορά τα ελληνικά συμφέροντα, τα εθνικά συμφέροντα, και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μας, είχαμε 6 υποψηφίους Έλληνες βουλευτές και γερουσιαστές και με τα δύο κόμματα, και με το Δημοκρατικό και με το Ρεπουμπλικανικό. Εξελέγησαν και οι 6. Αυτό είναι η πρώτη μεγάλη επιτυχία. Δεύτερη μεγάλη επιτυχία είναι ότι διευρύναμε το φιλελληνικό μέτωπο με την εκλογή και νέων ανθρώπων στη Βουλή ή στη Γερουσία. Παράδειγμα, εξελέγει ο γιος του Προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών και Άμυνας, του κ. Μενέντες, για πρώτη φορά στη Βουλή. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνει το δρόμο και την πορεία που θα ακολουθήσει ο άνθρωπος αυτός. Άρα αποκτήσαμε μια ακόμη φιλελληνική φωνή στην Αμερικάνικη Βουλή. Κύριε Καράγουλα. Απ' την άλλη εξελέγει ο Φέντερμαν, ο οποίος κέρδισε τον Τούρκο υποψήφιο, τον Οζ, ο οποίος είναι δημοκρατικός και επίσης φιλέλληνας, και θεωρώ ότι αυτές είναι πολύ σημαντικές επιτυχίες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Επειδή κέλυσε ο χρόνος γι' αυτό. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα.